Θα ήθελα να αναφερθώ στα καλύτερα progressive metal albums, κατά τη δική μου βέβαια άποψη. Και όταν μιλάμε για progressive metal, φυσικά δεν μιλάμε εδώ πέρα για το progressive rock. Το progressive rock είναι άλλο κομμάτι και το progressive metal σε ένα σημείο βέβαια στηρίζεται επάνω στο progressive rock. Γι' αυτό εδώ πέρα δεν θα αναφερθούμε για πάντες όπως η Rush, οι Καναδοί ή για μπάντες όπως φυσικά οι πιο κλασικές όπως Kansas, Yes και ούτω καθεξής, Genesis ή Pink Floyd του φυσικά του Progressive Rock. Αλλά θα αναφερθούμε βασικά για μπάντες οι οποίες έχουν σχέση περισσότερο με το Metal. Το Progressive Metal χωρίζεται επίσης σε διάφορες υποκατηγορίες. Γιατί έχουμε το κλασικό Progressive Metal, το οποίο έχει άμεση σχέση με το Power Metal σε ένα σημείο. Υπήρχαν power metal μπάντες οι οποίες ξεκίνησαν ως power και εξελίχθηκαν σε progressive. Όπως επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει και ειδική υποκατηγορία αυτό που λέγεται progressive death metal και κάποιοι θα το αποκαλέσουν επίσης και ως technical death metal. Αν και υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ αυτών των υποειδών, παρόλα αυτά κάποιες μπάντες ανήκουν και στα δύο αυτά υποείδη. Σε αυτές τις δύο υποκατηγορίες. Η ίδια περίπτωση ισχύει και με το λεγόμενο thrash, όπου εκεί πέρα βλέπουμε λεγόμενες technical thrash metal μπάντες, οι οποίες επίσης παίζουν αρκετά progressive και θεωρούνται επίσης και progressive thrash. Και επίσης έχουμε το λεγόμενο, θα λέγαμε, progressive black metal, το οποίο επίσης μερικές φορές μπαίνει και από την υποκατηγορία του λεγόμενου avant-garde black metal. Okay. Τώρα λοιπόν θα αναφερθώ στα καλύτερα albums αυτού του είδους, που επειδή ακριβώς είναι ένα είδος με αρκετές, όπως είδαμε, υποκατηγορίες, έχει και αρκετά albums να δείξει. Ξεκινάω βασικά με τις μπάντες οι οποίες είναι οι πιο κλασικές στο progressive metal. Όταν ακούμε progressive metal, αυτό μας έρχεται βασικά στο μυαλό σαν πρώτα απ' όλα. Και φυσικά για εμένα η πιο αγαπημένη progressive metal μπάντα είναι φυσικά η Queensryche. Η Queensryche, και αν μιλάμε για το καλύτερο τους progressive metal album, γιατί ως ένα σημείο ξεκίνησαν περισσότερο ως power, εξελίχθηκαν μετά σε progressive, εδώ μιλάω για το καλύτερο progressive τους album. Φυσικά μιλάμε για το Operation Mindcrime, το φυσικά το πρώτο και το πιο κλασικό, το Queensryche. Μετά από αρκετά χρόνια έβγαλαν και δεύτερο Operation Mindcrime, το οποίο φυσικά και δεν φτάνει να συγκριθεί με το πρώτο και το πιο κλασικό. Συνεχίζω με επίσης μια καταπληκτική progressive metal μπάντα, η οποία και αυτή είχε ξεκίνησε ως power metal και εξελίχθηκε σε progressive. Δυστυχώς δεν έχω το άλμπουμ, το κλασικό άλμπουμ, αλλά έχω ένα live, το οποίο είναι, παίζουν σε live όλο το άλμπουμ το συγκεκριμένο, και αυτό το φέρνω τώρα εδώ πέρα. Μιλάω φυσικά για τους Fates Warning και το άλμπουμ A Pleasant Shade of Grey. Νομίζω είχε βγει και από το Metal Hammer τότε από τη Massacre βασικά, αλλά με το Metal Hammer το είχε ξαναβγάλει αυτό το live album, στο οποίο παίζουν όλο το A Pleasant Shade of Grey. Ένα καταπληκτικό progressive metal album, Fates Warning. Και συνεχίζω φυσικά με την μπάντα που είναι η πιο κλασική στο progressive metal. Είναι και εκείνη η οποία έφερε πιο κοντά ανθρώπους στο progressive metal, και φυσικά μιλάμε για τους Dream Theater. Και όταν μιλάμε για Dream Theater, για εμένα δύο είναι τα άλμπουμ τους, τα πιο κλασικά, τα πιο αγαπημένα. Φυσικά, το δεύτερο τους άλμπουμ, το Images and Words, του Dream Theater. Και μετέπειτα, το τρίτο τους, το Awake. Με αυτό μάλιστα γνώριζα τους Dream Theater και με αυτό το άλμπουμ μπήκα γενικά στο progressive metal. Φυσικά, γιατί υπάρχουν και άλλα σπουδαία albums,
Εντάξει, αλλά εδώ βασικά εγώ αναφέρω τα πιο αγαπημένα μου albums του Progressive και ιδιαίτερα των Dream Theater. Και μετά συνεχίζουμε με ακόμα μια καταπληκτική μπάντα, η οποία δυστυχώς δεν έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Τους Psychotic Vals και φυσικά το πρώτο τους άλμπουμ, το A Social Grace. Ένα πολύ ωραίο καταπληκτικό άλμπουμ. Και αν μιλάμε ακόμα για τα κλασικά πλαίσια του progressive metal, ας μιλήσουμε ακόμα μια μπάντα που έχει επίσης σχέση με το power metal, αλλά θεωρείται progressive, του Symphony X. Και εδώ θα αναφέρω το άλμπουμ τους, όχι, θα μου πούν κάποιοι, έχουν πολλά καλά άλμπουμς και τα πρώτα τους άλμπουμς, αλλά εδώ θα αναφέρω το Paradise Lost. Και συνεχίζουμε με τους Pain of Salvation. Pain of Salvation. Και εδώ πέρα το πιο αγαπημένο μου άλμπουμ από αυτούς είναι το The Perfect Element, από τα πρώτα τους, το λεγόμενο Part 1, το οποίο βέβαια δεν ολοκληρώσαν ποτέ. Pain of Salvation. Ένα επίσης καθαρό progressive από μια μπάντα η οποία είναι καταπληκτική από πλευράς παίξηματος, αν και σχετικά άγνωστη δυστυχώς, μια Ισραηλινή μπάντα οι οποίοι λέγονται Am Asefer, ο λαός της Βίβλου. Am Asefer είναι μάλιστα στα εβραϊκά Am Asefer, και έχουν σχέση και με τους Orphaned Land, τους Ισραηλινούς. Και εδώ πέρα αναφέρω το μόνο τους άλμπουμ μέχρι τώρα που έχουν βγάλει. Έχουν βγάλει και ακόμα ένα μετέπειτα, βγάλαν μετά από πολλά χρόνια, βγάλαν ένα split μαζί με τους Orphaned Land. Αλλά το κλασικό τους πρώτο και μοναδικό μέχρι τώρα άλμπουμ, το Exodus Slaves for Life, στο οποίο βασικά αναφέρονται στην βιβλική ιστορία της εξόδου από την Αίγυπτο των Εβραίων, από την έξοδο από την Αίγυπτο. Αλλά το άλμπουμ αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο progressive metal άλμπουμ. Και τώρα ξεφεύγω πια από τα πλαίσια του κλασικού progressive metal και πάμε σε μπάντες οι οποίες ναι θεωρούνται progressive και progressive metal, αλλά δεν προέρχονται μόνο μέσα από το power ή από την προϊστορία του power metal. Φυσικά θα αναφέρω πρώτα απ' όλα του Stool. Ένα άλλο συγκρότημα ιδιαίτερο από μόνο του, ιδιαίτερη κατηγορία από μόνο του. Και για μένα το καλύτερο τους progressive metal album είναι φυσικά το Lateralus, το τρίτο τους album. Ναι, το τρίτο τους album. Κάποιοι θα προτιμήσουν το Αένιμα, αλλά εγώ προτιμώ το περισσότερο το Lateralus. Και συνεχίζω με ακόμα ένα συγκρότημα, το οποίο στην αρχή φυσικά και ο ήχος τους είναι επηρεασμένος από τους High on Fire, αλλά δεν είναι, ή κάποιοι θα τους πούνε Sledge, και αυτή η κατηγορία από μόνη τους σε ένα σημείο. Φυσικά μιλάω για τους Mastodon, και το πιο progressive metal album τους και ένα το πιο αγαπημένο μου και το καλύτερό μου και το καλύτερο Mastodon για εμένα είναι το Crack the Sky. Καταπληκτικό άλμπουμ. Και τώρα πάμε σε μια κυκλοφορία σχετικά πρόσφατη από ένα επίσης συγκρότημα που θεωρείται ότι ξεκίνησε ή ότι ηγήθηκε τουλάχιστον αυτό που λέγεται το Degent, φυσικά με death metal παρελθόν, αλλά το συγκεκριμένο άλμπουμ ξεφεύγουν και πηγαίνουν όλο και πιο progressive και όλο και λιγότερο death. Μιλάω για το τελευταίο μέχρι τώρα τουλάχιστον Godzilla, τους Γάλλους Godzilla, και το άλμπουμ τους Magma, στο οποίο εδώ πέρα φαίνονται πια καθαρά οι progressive επιτυχές τους. Και τώρα
Ας μπούμε στα λεγόμενα λιμέρια του λεγόμενου technical thrash ή progressive thrash metal. Όταν μιλάμε για progressive και thrash, πρώτη-πρώτη στο μυαλό μας φυσικά έρχονται οι Watchtower. Και εδώ αναφέρω το δεύτερο τους άλμπουμ, το Control and Resistance. Το οποίο θεωρείται και κλασικό σε αυτό τον ήχο, σε αυτό το είδος ήχου. Πολύ τεχνικό thrash, αλλά και progressive ταυτόχρονα. Πάνω λοιπόν στους Watchtower έρχονται και άλλες μπάντες από το, μέσα από την πηγή του thrash, οι οποίοι ήταν αρκετά technical και επίσης αρκετά progressive, και αυτή η κατηγορία, η υποκατηγορία από μόνη τους. Και φυσικά εδώ πέρα θα αναφέρω τους Καναδούς Voivod. Και όταν μιλάμε για το πιο progressive τους album, φυσικά μιλάμε για το Dimension Hadros από Voivod. Και η αλήθεια είναι ότι αν μιλάμε για Voivod, φυσικά πρέπει να μιλήσουμε επίσης για Vector. Το πιο progressive μέχρι τώρα είναι και το τελευταίο του, στο τρίτο άλμπουμ, το Terminal Redux, το οποίο επίσης δεν είναι απλά thrash. Αν και για μένα το πιο αγαπημένο Vector είναι το δεύτερο, το συγκεκριμένο πλησιάζει ακόμα περισσότερο το progressive. Και συνεχίζουμε στο λεγόμενο technical thrash και progressive επίσης thrash, με μία μπάντα η οποία είναι πολύ γνωστή σε αυτό το είδος, αν και αρκετά στο περιθώριο, και φυσικά μιλάμε για τους Toxic. Οι Toxic βγάλανε δύο άλμπουμ την εποχή του τέλη 80 με αρχές του 90, αν και τώρα νομίζω ότι ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ, ή έχουν βγάλει καινούριο άλμπουμ, έχω χάσει τον λογαριασμό, μετά την επανσύνδεσή τους. Και εδώ αναφέρομαι βασικά, πολύ προτιμώ το δεύτερο τους, το σαν πιο progressive, εγώ προτιμώ το πρώτο τους, το World Circus, τον Toxic. Και συνεχίζω με επίσης ένα thrash progressive ή technical thrash, τους Realm. Επίσης, πολύ ακόμα περισσότερο στο περιθώριο η Realm, και αυτοί έχουν βγάλει δύο άλμπουμ την ίδια εποχή, μέχρι που διέλυσαν. Νομίζω ότι και αυτοί έχουν κάνει επασύνδεση. Και εδώ πέρα μιλάω βασικά για το επίσης πρώτο τους άλμπουμ, το Endless War, στο οποίο μάλιστα μέσα κάνουν και έχουν και κομμάτι στο οποίο είναι cover στους Beatles. Αλλά πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ. Μάλιστα νομίζω ότι είχαν και κάποιον Αμερικάνοι, αλλά είχαν και κάποιον ελληνικής καταγωγής μέλος στο συγκρότημα. Και επίσης συνεχίζω με ακόμα ένα πιο progressive thrash metal album, φυσικά για τους Blind Illusion. Τους Blind Illusion, και νομίζω ότι το μόνο τους album που έχουν βγάλει, το The Sane Asylum, στο οποίο βάζουν μέσα και jazz, είναι αρκετά progressive, και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι τους Blind Illusion επίσης μέλη τους φτιάξαν μετά τους Primus, ένα επίσης πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα, και οι Primus επίσης είχαν και μέλη από τους Possessed, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Και αν μιλάμε επίσης για thrash, progressive και technical, φυσικά πρέπει να μιλήσουμε για επίσης ένα από τα συγκροτήματα κορυφαία του είδους, τους Ελβετούς, Coroner. Και όταν μιλάμε για Coroner, εδώ θα αναφέρω βασικά το τελευταίο τους άλμπουμ, το πιο κορυφαίο για εμένα, το Green. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ, το οποίο έχει επίσης και μια industrial επίσης πινελιά, μπορούμε να πούμε. Και τώρα πάμε, πλησιάζουμε περισσότερο το λεγόμενο technical death ή progressive death. Φυσικά, εδώ πέρα δεν αναφέρω τους Age of Sanity, που είναι επίσης ένα από τα συγκροτήματα που επηρέασαν πάρα πολύ αυτόν τον ήχο. Αλλά θα ξεκινήσω με ένα από τα πιο κλασικά συγκροτήματα,
με μόνο ένα άλμπουμ που κατάφεραν να επηρεάσουν πάρα πολύ αυτόν τον ήχο, αν και βασικά η καρδιά τους είναι ο Τσουκ των Death, και φυσικά αναφέρομαι στους Control Denied και το άλμπουμ τους The Fragile Art of Existence. Ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Δυστυχώς δεν είχαν συνέχεια μετά τον θάνατο του Τσοκ. Φυσικά σε αυτό το άλμπουμ ο Τσοκ ήθελε να ακολουθήσει μια γραμμή μακριά από το death. Αυτό τα φωνητικά δεν είναι death metal. Αλλά τα riffs και η μουσική φυσικά πλησιάζει τους death εκείνης της εποχής. Και αν μιλάμε φυσικά για τους death, να αναφέρουμε και ένα από τα πιο progressive τους, μπορούμε να πούμε, albums, το πιο αγαπημένο μου για μένα, αν και αλλού έχω αναφερθεί για ποια είναι τα πιο αγαπημένα μου γενικά death albums, δηλαδή εννοώ albums των death, το symbolic φυσικά, που και αυτό έχει και το progressive ήχο, το leprosy, το δεύτερό τους, αλλά εγώ αναφέρω για εμένα το πιο αγαπημένο death album που έχει σχέση με το progressive, και εδώ αναφέρομαι φυσικά στο Human. Ακόμα ένα technical death συγκρότημα, το οποίο θεωρείται και progressive, και εδώ πέρα αναφέρομαι στο δεύτερο τους album, μπορούσα να αναφέρω το τρίτο, πολλοί αναφέρονται στο τρίτο, το Elements, αλλά εδώ αναφέρομαι στο δεύτερο, στο Unquestionable Presence, και μιλάμε φυσικά εδώ πέρα για τους Atheist. Πάρα πολύ καλό τεχνικό progressive death metal. Επίσης με πινελιές από jazz. Και αν μιλάμε για αυτό το είδος, το technical death και progressive, με πινελιές από jazz, ας μιλήσουμε φυσικά για τους Cynic, πως τους αναφέρουμε, και το πρώτο τους, τώρα έχουν ξαναεπανσυνδεθεί και θέλουν να δημιουργήσουν και άλλα άλμπουμ, έχουν βγάλει EP, αλλά για πολλά χρόνια ήταν το μόνο άλμπουμ που είχαν και μέχρι τώρα νομίζω και το μόνο ολοκληρωμένο άλμπουμ που έχουν βγάλει. Το πρώτο τους το Focus, που επίσης και αυτό ειδικό technical death progressive με ρομποτικά φωνητικά, με jazz πυρελιές, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Και τώρα πάμε σε συγκροτήματα που έχουν σχέση με το λεγόμενο μελωδικό περισσότερο, θα λέγαμε, death metal, αλλά έχουν επίσης απόκληση προς το progressive, και φυσικά ανέφερα πριν τους Edge of Sanity, και το συγκρότημα το οποίο επηρεάστηκε ίσως περισσότερο από αυτόν τον ήχο, τον Edge of Sanity, είναι φυσικά οι Opeth. Θα μου πείτε, ναι, οι Opeth έχουν επηρεαστεί, κατά τη δική μου γνώμη έχουν επηρεαστεί από αυτούς, και εδώ πέρα μιλάμε για το masterpiece των Opeth, το φυσικά το Blackwater Park. Αν και εγώ είμαι περισσότερο οπαδός των πρώτων albums των Opeth, ακόμα και του Orchid, ακόμα και αν ακούγεται αυτό ιδιαίτερο, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι σημερινοί Opeth έχουν γίνει ακόμα περισσότερο progressive, πολύ λιγότερο death, έχουν ξεφύγει ίσως εντελώς πια από το death, και ακολουθούν κλασικά το δρόμο του progressive rock metal. Επισιάζουν ακόμα το progressive rock περισσότερο. Αλλά αυτό είναι ακριβώς το επιτεύγμασμα, και η άμεση και η καλύτερη επαφή μεταξύ του death metal, θα λέγαμε του ατμοσφαιρικού death περισσότερο από μια πλευρά, ίσως και λίγο του ατμοσφαιρικού death doom, και από την άλλη πλευρά του progressive rock. Και μαζί παίρνουμε αυτό το progressive metal διαμάντι. Και συνεχίζω με ακόμα ένα συγκρότημα το οποίο ξεκίνησε ως, θα λέγαμε, μελωδικό death. Ως ένα σημείο. Ήταν και λίγο πιο brutal στην αρχή. Το οποίο εξελίχθηκε μετέπειτα σε πιο progressive death metal. Σιγά σιγά σε progressive. Και σιγά σιγά πήρε και εντελώς διαφορετικές μορφές, και εδώ θα αναφερθώ σε ένα από τα καλύτερα τους άλμπουμ που είναι αρκετά progressive, αρκετά Pink Floydικό,
Και εδώ πέρα φυσικά αναφέρομαι στους Tiamat. Στους Tiamat και το άλμπουμ τους Wild Honey. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Στο ίδιο ακριβώς μοτίβο θα αναφερθήκαμε πριν για τους Ισραηλινούς Άμα Σέφερ και τώρα θα αναφερθώ ακόμα σε ένα συγκρότημα που ξεκίνησε ως ένα είδος μελωδικού death από τη μια πλευρά με progressive αποκλίσεις και με αρκετά μεσανατολικό ήχο, folk θα λέγαμε μεσανατολικό ήχο. Φυσικά μιλάω για τους Ισραηλινούς Orphaned Land και το άλμπουμ το οποίο πλησιάζει περισσότερο το progressive που θεωρείται και την κορυφή τους. Γιατί μετά από αυτό το άλμπουμ άρχισαν σιγά σιγά να πέφτουν. Σήμερα έχουν εξελιχθεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό και έχουν γίνει αρκετά λιγότερο metal. Αλλά η κορυφή τους φυσικά ήταν το τρίτο τους άλμπουμ, το άλμπουμ Mabul, ο κατακλυσμός στα εβραϊκά, τον Orphaned Land. Και προτού κλείσω με το λεγόμενο avant-garde black progressive metal, θα αναφερθώ ακόμα σε ένα συγκρότημα το οποίο είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σχετικά καινούριο, το οποίο έχει αρκετά progressive απόκληση και φυσικά μιλάω για τους Oceans of Slumber και εδώ πέρα θα αναφέρω στο άλμπουμ τους Winter. Με μια πολύ καταπληκτική τραγουδίστρια. Και αυτοί επίσης συνδυάζουν progressive, συνδυάζουν και doom ακόμα. Πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα. Από μόνο του. Και εδώ τελειώνω με τρία albums που προέρχονται από το black metal. Έχουν σχέση με το progressive, έχουν σχέση με το avant-garde όπως το αποκαλούνε. Φυσικά, ένα από τα πιο κορυφαία άλμπουμ σε αυτού του είδους και είναι αρκετά δύσκολο στο άκουσμα για κάποιον που δεν είναι μέσα σε αυτόν τον ήχο και μάλιστα δημιούργησε και αυτό ιδιαίτερη σχολή από μόνο του, το άλμπουμ δεν είναι φυσικά κλασικό black. Μιλάμε για το La Masquerade Infernale, αν το αποκαλώ καλά στα γαλλικά, τον Arcturus. Νομίζω είναι το δεύτερο τους άλμπουμ από τους Αρκτούρους. Το οποίο επίσης μπορούμε φυσικά να το βάλουμε κάτω από την σκεπή του progressive metal. Και ακριβώς το ίδιο είδος. Αν επίσης τους προφέρω καλά, επίσης τους Νορβηγούς Dodheimsgaard, αν τους προφέρω καλά φυσικά. Και φυσικά μιλάμε για το άλμπουμ 666 International, το οποίο επίσης άνοιξε άλλη γραμμή, άλλη κατηγορία, πολύ progressive ως ένα σημείο, πολύ avant-garde, πολύ ιδιαίτερο και τεχνικό, κάτω πάντα από την υποκατηγορία του black metal. Αλλά ξεφεύγει εντελώς από τα πλαίσια του Black, όπως το γνωρίζαμε. Και τελειώνω με επίσης ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ από ένα επίσης νορβηγικό κλασικό Black Metal συγκρότημα που μάλιστα από την αρχή του είχε περισσότερο αυτό το λεγόμενο Viking Style. Αλλά από το άλμπουμ αυτό εξελίχθηκαν σε κάτι διαφορετικό, πήραν εντελώς διαφορετική γραμμή και σήμερα επίσης μπορούμε να τους αποκαλέσουμε ως Progressive ή Progressive Metal, Black ή Progressive γενικότερα. Και φυσικά αναφέρομαι στους Enslaved και το άλμπουμ τους Monumention, το οποίο επίσης θεωρείται ένα αρκετά πολύ καλό άλμπουμ και ιδιαίτερο άλμπουμ που δεν το περιμέναμε τότε από τους Enslaved. Νομίζω ότι ήταν το τέταρτο τους άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, το πέμπτο τους άλμπουμ ήταν από τους Enslaved. Το οποίο άνοιξε μια εντελώς διαφορετική πόρτα. Αυτά όσον αφορά το λεγόμενο progressive metal σε όλες τις υποκατηγορίες, τα πιο αγαπημένα μου albums από όλες τις υποκατηγορίες του, είτε αυτό λέγεται technical, είτε αυτό λέγεται περισσότερο progressive,
από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.